Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι πίσω λοιπόν σήμερα για να κάνουμε ένα βίντεο με τα αγαπημένα μου προϊόντα του τελευταίου διαστήματος, τέλος πάντων. Είναι τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει πιο πολύ από κάθε άλλο, νομίζω, πραγματάκι που μπορεί να υπάρχει εκεί πάνω. Είναι πάρα πολύ οικονομικά, όχι τα περισσότερα, είναι όλα οικονομικά. Είναι πράγματα που μπορείτε πολύ εύκολα στα ευρεία, στο Χόντο Σέντερ, σε οποιοδήποτε κατάστημα τέλος πάντων που πουλάει ήδη περιποίησης και καλοπισμού μπορείτε πολύ εύκολα να βρείτε όλοι. Ακόμα και κάποιο μπορείτε να βρείτε και στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας και είμαι έτοιμη να ξεκινήσουμε αυτό εδώ το βίντεο. Πριν αρχίσει το βιντεάκι μας, θέλω τι άλλο να σας θυμίσω να κάνετε την εγγραφή σας, το like σας, το σχόλιο σας, ξέρετε ό,τι θέλετε, αφήστε το μου από κάτω να το συζητήσουμε. Εννοείται σας το ζητάω κάθε φορά στα βίντεο μου να μου πείτε τη δική σας γνώμη τέλος πάντων, αν σας αρέσουν, αν τα έχετε δοκιμάσει, γενικά εσείς τι άποψη έχετε ή εσείς τι χρησιμοποιείτε, γιατί μου αρέσει να ακούω τη γνώμη σας, το ξέρετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο εδώ. Στα δύο πρώτα αγαπημένα μου παιδιά, θα σας δείξω δύο foundation που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Τα έχω και τα δύο για διαφορετικές περιπτώσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό εδώ. Το ξέρετε, το αγαπώ, το λατρεύω. Είναι L'Oreal. Είναι από L'Oreal Manulon. Το Infallible, το 24 ώρες το Fresh Wear. Ξέρετε, την είχα πάθει την πατατούλα, είχα πάρει ένα πολύ πιο σκούρο. Αυτό εδώ είναι ακριβώς το νούμερό μου, το νούμερο που έχω εγώ. Και με βολεύει πάρα πολύ για αυτήν εδώ την περίοδο που δεν είμαι τέρμα μαυρισμένη. Είναι το 140 το Beige, Doré Golden Beige, αυτό εδώ. Είναι αυτό που φοράω και σήμερα, είναι το foundation που θα χρησιμοποιήσω όταν θέλω να κάνω κάποιο βίντεο. Είναι το foundation που θα χρησιμοποιήσω όταν θέλω να πάω βράδυ κάπου και θέλω να κρατήσει πάρα πολλές ώρες και χωρίς να αγχώνομαι ότι θα λαδώσω, θα σπάσω και όλα τα σχετικά. Πάρα πολύ αγαπημένο, έχω κάνει τελείως στην άκρη οποιοδήποτε άλλο foundation χρησιμοποιούσα σε τέτοια περίπτωση και χρησιμοποιώ μόνο αυτό εδώ για την περίπτωση που σας είπα και παράλληλα βέβαια χρησιμοποιώ και αυτό εδώ, το θαυματάκι για μένα. Έχει βγάλει βέβαια η Κατρίς μου, το έχει πει και η φίλη μου η Σύση, ένα καινούριο νομίζω υαλουρονικό, κάτι έχει μέσα, εγώ δεν το έχω βρει. Έχω αυτό εδώ που είναι σχετικά καινούριο, οπότε θα το τελειώσω, όταν μου τελειώσω θέλω να δοκιμάσω και τις Κατρίς του καινούριο. Και βέβαια επειδή ξέχασα να σας πω ποιο είναι, γιατί τέτοια είμαι εγώ, λέω και μετά ξεχνάω την ονομασία, όσες δεν το ξέρετε, είναι το HD Liquid Camouflage. Και αυτό λέει ότι κρατάει 24 ώρες, είναι ένα waterproof, λέει σαν second skin το δέρμα. Το ξέρετε, όσοι είσαστε καιρό στο κανάλι μου, ξέρετε πόσο πολύ τα αγαπάω, αλλά αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσω. Αν θέλω να πάω κάπου κατά τη διάρκεια της ημέρας και χρειάζεται το πρόσωπό μου foundation, είναι αυτό εδώ που θα χρησιμοποιήσω. Τρομερό παιδιά, αλλά πάντα παίρνω, σχεδόν πάντα μάλλον παίρνω την ίδια απόχρωση, πάλι warm base, το 040. Αυτό εδώ, τρομερό foundation, όσες θέλετε και πάρα πολύ οικονομικό, όσες θέλετε λοιπόν ένα πάρα πολύ οικονομικό foundation να κρατάει ώρες, χωρίς να σπάει, χωρίς να βγάζει λιπαρότητα, χωρίς όλα αυτά τα χωρίς που μας ενοχλούν πάρα πολύ εμάς τις γυναίκες, ρίξτε του μια ματιά, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικό. Και τα δύο για μένα εξαιρετικά foundation. Λοιπόν, πού άλλο να σας πάω. Θα σας πάω παιδιά στη μία και μοναδική παλέτα, τον έρωτά μου τον αγιάτρευτο. Αυτήν εδώ, δεν υπάρχουν λόγια, δεν την έχω πάρα πολύ καιρό, ένα μήνα περίπου την έχω στην κατοχή μου, αλλά είναι η παλέτα παιδιά που για μένα έχει όλα τα χρώματα μέσα που μπορεί να θέλεις να βαφτείς. Θεωρώ ότι ταιριάζει σε όλες μας, μελαχρινές, ξανθές, σταράτες επιδερμίδες, γενικά όλες μας πιστεύω ότι μπορεί να ταιριάξουν αυτά τα χρώματα. Έχει μάτι, έχει σήμερα, έχει γκλίτερ μέσα, τα γκλίτερ γράφουν τρομερά, χωρίς πολύ πολύ κόπο, απλά ψεκάζεις το πινελάκι σου και θα σου γράψουν οι γκλίτερτες και έτσι τρομερά. Η σήμερ το ίδιο, οι μάτι καταπληκτικές, μπλεντάρονται απίστευτα. Υπερχρωματάρες, έχετε δει να κάνω μακιγιάζ με αυτήν εδώ την παλέτα. Βλέπετε ήδη στον ένα μήνα αρχίζονται και σκάβονται κάποια, δείτε εδώ ρε παιδιά, σκάβονται κάποια χρώματα, αλλά δεν γίνεται. Είναι η παλέτα που θα χρησιμοποιήσω σχεδόν καθημερινά, ακόμα και ένα πάρα πολύ απλό με μακιγιάζ να κάνω. Θα βρω κάποια από αυτές εδώ για την κόγχη μου, για να δώσω βάθος στο μάτι και θα τις βάλω. Βράδυ δεν το συζητώ, κάνεις το υπερτέλειο μάτι χωρίς να έχεις κάνει καθόλου κόπο
Και το βασικό για μένα που δεν είμαι επαγγελματίας είναι ότι μπορώ να τις μπλεντάρω πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να αγχωθώ ότι θα βγω σαν τον κλόουν, χωρίς να νιώσω ότι θα πέσει όλη η σκιά από κάτω στο μάτι μου, γιατί το έχω πάθει πάρα πολλές φορές. Με σκιές έτσι λίγο πιο οικονομικές, τις βάζω, φεύγω από το σπίτι, γυρνάω στο σπίτι και είναι όλη η σκιά έχει πέσει κάτω και εμένα μου σπάει αυτό πάρα πολύ τα νεύρα, με κάνει να νιώθω ανασφάλεια όταν είμαι έξω. Αυτή λοιπόν εδώ η παλέτα που για ακόμα μια φορά δεν σας είπα για ποια πρόκειται, είναι η Revolution. Από τη σειρά Forever Flawless, η Allure. Τρομερή παιδιά, αν θέλετε, και πάρα πολύ οικονομική, αν θέλετε να διαθέσετε χρήματα για μια παλέτα που να έχει όλες τις αποχρώσεις και ιδιαίτερα αν σας αρέσουν οι καφέ gold rose αποχρώσεις που τώρα το καλοκαίρι, ακόμα και πορτοκαλί αποχρώσεις που τώρα το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ στη μόδα, αλλά και το χειμώνα ήτανε, πραγματικά ρίξτε μια ματιά, θα σας ενθουσιάσει. Την αγαπώ παιδιά αυτή την παλέτα, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 1 bronzer, για μένα το τελευταίο εξάμηνο μπορώ να πω. Είναι αυτό εδώ, είναι από MUA, είναι το Bronzer Perfection, είναι αυτό εδώ, είναι μία παλέτα θα την πω εγώ για bronzer, που αν θέλεις που έχει μέσα και πιο σκούρες, πιο ανοιχτές αποχρώσεις, έχει και shimmer, έχει και matte, εγώ κάνω έτσι αυτό το ωραίο το τέτοιο, βάζω μπόλικο πράγμα στο πιτέλι μου και το απλώνω στο μάγουλό μου, και μ' αρέσει πάρα πολύ, κρατάει πάρα πολύ ωραία, δεν κάνει καθόλου μπαλώματα και για μένα αυτό για τον bronzer πάρα πολύ σημαντικό να μην μου κάνει μπάλωμα στην επιδερμίδα μου και το αγαπώ παιδιά πάρα πολύ, τεράστια ποσότητα, βάζω σχεδόν καθημερινά το τελευταίο διάστημα, βασικά από όταν το πήρα βάζω σχεδόν καθημερινά και βλέπετε εκεί ακάθεκτο είναι, δεν έχει πάθει τίποτα, καταπληκτικό παιδιά και να σας πω έχει και μια πολύ ανυπαίσθητη μυρωδιά σοκολάτας νομίζω, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται όμως όταν το βάλεις στο προσωπάκι σου, μετά από λίγο αυτή η μυρωδιά σοκολάτας πάβει να υπάρχει. Απλά την ώρα που το τοποθετείς νιώθεις λίγο πιο ωραία. Λοιπόν, πάλι όσες είσαστε πολύ καιρό στο κανάλι μου θα ξέρετε ότι αρχικά σας έλεγα ότι δεν μου αρέσουν καθόλου οι πούδρες σεταρίσματος. Ένιωθα ότι μου βαραίνουν το μάτι, ένιωθα ότι με κουράζουν μετά από κάποιες ώρες που τις φορούσα. Και ψάχνα πάντα να βρω ένα κονσίλερ που να μην χρειαζόταν ιδιαίτερα σετάρισμα. Τα βρίσκα τα κονσίλερ που δεν χρειαζόταν αρκετό σετάρισμα, παρόλα αυτά δεν μπορούσα να βρω κάποια πούδρα εμένα που να με έχει βολέψει, που να μην μου σπάει αρκετά, να μην μπαίνει στις λεπτές γραμμές μου, να μην μου αλλοιώνει το χρώμα. Δεν ξέρω, είχα πολύ κόλλημα ρε παιδί μου με τις πούδρες σεταρίσματος. Και είπα λοιπόν κι εγώ να δοκιμάσω αυτήν εδώ, από Makeup Academy, από MUA δηλαδή, τη Loose Setting Powder. Είναι μία Matting Fine Translucent πούδρα τέλος πάντων των 18 γραμμαρίων. Είναι παιδιά καταπληκτική, δεν έχω λόγια, βέβαια εντάξει εδώ τώρα βλέπετε έχει γίνει αυτό, αλλά δεν πειράζει. Την ανοίγεις και σηκώνεται και όλο το νεύφος που μπορεί να γίνει. Είναι καταπληκτική, εγώ που ήμουν πάρα πολύ αρνητική στο να χρησιμοποιώ τέτοιου είδους πούδρες, άρχισα, τις έδωσα αρκετές ευκαιρίες και την αγάπησα, κατάλαβα τη διαφορά που μπορεί να μου κάνει στο μακιγιάζ μου μετά από ώρες και πόσο εύκολα μπορεί να μου αναδεικνύει, να μου δείξει τέλος πάντων καλύτερο το μακιγιάζ μου κατά από τα μάτια και ναι παιδιά είναι μια καταπληκτική πούδρα που πραγματικά την αγαπώ πάρα πολύ. Θα δείτε τώρα ότι έχω μπόλικα από MUA, γιατί πραγματικά παιδιά τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα MUA. Πάμε λοιπόν τώρα σε κάποιο άλλο προϊόν από MUA, που δεν μπορώ να μην σας το βάλω σε αυτό εδώ το βίντεο με τα αγαπημένα μου οικονομικά καλλιτικά, γιατί είναι το από MUA τέλος πάντων το Blast Liquid Cream Blast. Καταπληκτικό παιδιά, καταπληκτικό. Στην απόχρωση που το έχω εγώ είναι στο Misty Rose. Τρομερό ρουζ. Εγώ που δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη στο να χρησιμοποιώ υγρά ρουζ, αυτό εδώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά βάζω εδώ πέρα λίγο τακ 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 και δίνω ένα τρομερό χρώμα στην επιδερμίδα μου. Τι να σας πω, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν ξέρω αν όλα αυτά τα υγρά ρουζ είναι κάπως έτσι ή αυτό εδώ κάνει πραγματικά τη διαφορά. Εμένα όμως μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ οικονομικό και αυτό. Οπότε αν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε κάποιο
υγρό ρούς, δοκιμάστε το. Σίγουρα πάρτε, αν θέλετε, αυτή την απόχρωση που είναι, που μοιάζει αρκετά ροζέ, όμως μην τη φοβηθείτε, γιατί θα δώσει τρομερά πολύ ωραίο χρώμα στην επιδερμίδα σας, χωρίς μπαλώματα, χωρίς να φοβόσαστε ότι θα κολλήσει η επιδερμίδα, χωρίς να λαδώσει η επιδερμίδα, και πάνω απ' όλα διαρκεί και πάρα πάρα πολύ ώρα. Έχει πάρα πολλές έχει αρκετές αποχρώσεις με υγρά ρούς, η MUA. Βρείτε αυτό που σας αρέσει, δοκιμάστε το και σίγουρα θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, τι άλλο ρε παιδιά να σας βρω τώρα. Λοιπόν, επόμενο. Κονσίλερ, παιδιά, πάρα πολύ μου αρέσουν τα κονσίλερ. Πάρα πολλά αγαπημένα έχω, όπως είναι το Maybelline, το Fit Me, όπως είναι της L'Oreal, το Definable, το Concealer, δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει, και αυτό πολύ ωραίο Concealer. Από Estée Lauder μου αρέσει πάρα πολύ το Concealer, το Doubler, και αυτό καταπληκτικό Concealer. Από πιο ακριβά μου αρέσουν και άλλα, τέλος πάντων, από οικονομικά υπάρχουν πάρα πολύ ωραία. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να μην σας σχολιάσω αυτό εδώ το θαυματάκι, για μένα καταπληκτικό, πάλι από MUA, από την Pro Base σειράς. Τι είπα, Θεέ μου, το στόμα μου. Τι είπα. Πάμε ξανά. Από MUA, λοιπόν, το Pro Base Full Coverage Concealer, αυτό εδώ, τρομερά ωραίο concealer για μένα. Το έχω στην απόχρωση Δίεση 142, αυτό τέλος πάντων βλέπω εδώ να είναι η αποχρωσή μου, ναι, σωστά. Τρομερό, το βάζεις, φωτίζει, καλύπτει, δεν κάθεται στις γραμμές, δεν αλλοιώνεται, μένει εκεί που είναι. Τρομερό κονσίλερ, πάρα πολύ οικονομικό και μου έχει κάτσει και πολύ ωραία η αποχρωσή του, μου φωτίζει τρομερά πολύ ωραία το μάτι. Καταπληκτικό κονσίλερ, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, αφού ήμουν τόσο ευχαριστημένη με το κονσίλερ, θα σας πω, παιδιά, τι άλλο πήρα. Το έχετε ξαναδεί σε haul μου, το πήρα για πλάκα να το δοκιμάσω, και όμως είναι κάτι που με έχει ενθουσιάσει, είναι αυτό εδώ. Είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό εδώ, δηλαδή ένα κονσίλερ, το βλέπετε σε απόχρωση ομπαλούμπα, και ο λόγος που θα το δείτε στην απόχρωση 188 είναι γιατί εγώ αυτό το πήρα, γιατί κάποια στιγμή στο TikTok είχα δει ένα hack και το χρησιμοποιούσε μια κοπελίτσα και το είχε βάλει για contour. Πάρα πολύ σκούρο, παρόλα αυτά μπλεντάρεται απίστευτα για να κάνει το contour, για να κάνει απίστευτο contour στη μύτη, κάνει απίστευτο contour στο μάγουλο, χάνεις 15 κιλά εύκολα από το πρόσωπο με αυτό εδώ το πραγματάκι, και επίσης θα μείνει πάρα πολλές ώρες. Να σας πω ότι έχω μία δυναμία στα προϊόντα για contouring, νομίζω το έχουμε πει, το έχετε καταλάβει, τέλος πάντων. Πολύ μ' αρέσουν, αλλά και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου και αξίζει να το δοκιμάσετε. Αν θέλετε ένα προϊόν για contouring, το οποίο να είναι έτσι αυτή τη μορφή, υγρό, δεν είναι προϊόν contouring, ξαναλέω, είναι ένα concealer. Εγώ το είδα σε κάποιο hack στο TikTok, το δοκίμασα, το πήρα μάλλον όταν είχα πάρει και αυτό εδώ, το δοκίμασα και έχω μείνει απόλυτα ικανοποιημένη. Όταν θέλω βράδυ να πάω βόλτα και να φαίνομαι έτσι, ξέρετε τώρα εσείς καταλαβαίνετε τι θέλω, να φαίνομαι όμορφη τέλος πάντων, το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, προϊόντα λοιπόν χιλιών, έχω πει ότι δεν θέλω να σας δείξω πολλά, γιατί θέλω, πολύ καιρό το λέω, ότι θέλω να κάνω ένα βίντεο με τα αγαπημένα μου κραγιόν. Όμως, δεν γίνεται με τίποτα να μην σας δείξω σήμερα τα δύο αγαπημένα μου κραγιονάκια. Το ένα είναι ακόμα μια φορά MUA, παιδιά, δεν με πληρώνει η MUA. Πολύ θα ήθελα να με πλήρωνε και να μου στείλουν προϊόντα, όμως όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Με δικά μου χρήματα είναι αγορασμένο, οπότε μπορώ να σας πω 100%. Την ξεκάθαρη μου αλήθεια, και την καθαρή μου αλήθεια είναι αυτό εδώ, όμως το κραγιονάκι που είναι τρομερό. Είναι από MUA τα Velvet Matte, όλα από αυτή τη σειρά μ' αρέσουνε ξεκάθαρα, όμως το κραγιονάκι το οποίο έχω πάρει και ξαναπάρει και ξαναπάρει και ξαναπάρει και με ταιριάζει πάρα πολύ και μ' αρέσει, είναι αυτό εδώ, το έχω στην απόχρωση, το συγκεκριμένο είναι το Tranquility. Τι να σας πω, όλα μ' αρέσουνε, και το Harmony μ' αρέσει. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο, όλα από τη συγκεκριμένη σειρά μου αρέσουν πάρα πολύ, καθόνται πάρα πολύ ωραία στα δικά μου χείλικα, κρατάνε πάρα πολλές ώρες, και να καπνίσεις και να φας και να πιείς και το βάζεις το πρωί και το έχεις και πάρα πολλές ώρες χωρίς να αγχωθείς. Θέλει λίγο προσοχή μέχρι να στεγνώσει πολύ καλά, γιατί έχει τύχει, ας πούμε, εγώ που είμαι και ατσούμπαλη, όπως σας έχω πει,
να το βάλω, να μου κολλήσει στα χείλια και να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Γι' αυτό το λόγο θέλει λίγο προσοχή στην αρχή μέχρι να στεγνώσει. Άπαξ και στεγνώσει όμως, φιλενάδες. Χαμούλης αυτό εδώ, πάρα πολύ αγαπημένο. Ενδεικτικά σας λέω την απόχρωση Tranquility που την έχω πάρει και ξαναπάρει, όμως όλες οι αποχρώσεις από τη συγκεκριμένη σειρά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και άλλο αγαπημένο κραγιονάκι που δυστυχώς όμως είναι matte, λέει ότι είναι matte, αλλά δεν μπορείς πολύ εύκολα έτσι τώρα με τη μάσκα, μην γελιόμαστε, να το βάλεις, θα γίνεις λίγο καραγκιόζης. Είναι από Gold Rose αυτό εδώ και αυτό σας το έχω δείξει σε haul και αυτό είναι ένα κραγιόν που έχω πάρει πάρα πολλές φορές. Είναι το κραγιόν που φοράω σήμερα, έχω βάλει όμως και ένα γλωσσάκι από πάνω. Είναι η απόχρωση 01, ένα πάρα πολύ ωραίο nude για το δικό μου τέλος πάντων χρωματισμό του προσώπου. Δείτε το, πάρα πολύ ωραίο, με μολυβάκι, με σκέτο, πάρα πολύ ωραία. Λέει ότι είναι matte, όμως ξεκάθαρα δεν είναι το matte το ανεξίτηλο, είναι το matte που θα το βάλεις και θέλει ανανέωση με κατά από κάποιες ώρες, άμα φας, άμα πιείς, αν πιείς τον καφέ σου ή οτιδήποτε, άμα καπνίσεις. Επίσης είναι το matte που θέλει προσοχή λίγο με τις μάσκες, όμως η σύστασή του είναι πάρα πολύ ωραία, μου ταιριάζει πάρα πολύ και το χρώμα του το αγαπώ απλά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μάσκαρα. Αγαπώ, τρελαίνομαι για τις μάσκαρες της Essence, όμως επειδή έχουμε πάρα πολύ μιλήσει σε αυτό εδώ το κανάλι για τις μάσκαρα όλες από Essence της Last Princess, θέλω αυτή τη φορά να σας πω για την αγαπημένη μου ακόμα τέλος πάντων για πολύ αγαπημένη μου ακόμα μάσκαρα, αυτήν εδώ από Seventeen, είναι η Extraordinaire. Την έχω στην απόχρωση matte, παλιότερα αυτή η συσκευασία έβγαινε μπλε μόβ απ' έξω, τέλος πάντων συσκευασία, τώρα έχει αλλάξει και είναι μαύρη. Όπως είναι μαύρο και το εσωτερικό της, έχει ένα πλαστικό βουρτσάκι, αυτό εδώ. Τη βλέπετε αυτή τη συγκεκριμένη, είναι ψιλοκαινούρια και είναι ακόμα λίγο, θέλει λίγο φτιάξιμο. Όμως είναι καταπληκτική μάσκαρα, είναι η μάσκαρα που φοράω σήμερα, είναι μια μάσκαρα που εγώ τη χτίζω αν θέλω. Είναι μια μάσκαρα που αν τη βάλεις σωστά, με τη σωστή κίνηση, δηλαδή κοντά πολύ στις ρίζες και αυτό το zigzag σου δίνει ένα τρομερό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά και το χρόνο να μην έχεις να κάθεσαι να κάνεις τα zigzag και ρίζα και προς τα πάνω και βιαστικά να τη βάλεις, πάλι θα σου δώσει ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα που δεν θα τρέξουν αυτά τις μαυρίλες από κάτω στα μάτια μετά από ώρες, ούτε κομπάκια πάνω σου στις βλεφαρίδες, ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Βέβαια θέλει πολύ καλό δεμακιγιάζ με διφασικό, ξέρετε όλα αυτά, αν θέλεις να την βγάλεις 100% από πάνω, γιατί δύσκολα βγαίνει. Λοιπόν, highlighter. Άλλη μανία, παιδιά, τα highlighter. Πόσα highlighter να έχω πια, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά αυτό το highlighter που μου έχει κλέψει την καρδούλα μου το τελευταίο διάστημα, παιδιά, είναι αυτό εδώ από Catrice. Και εδώ βγαίνουν πάρα πολλές αποχρώσεις. Εμένα αυτή που μ' αρέσει πάρα πολύ είναι More Than Glow Highlighter. Είναι αυτή εδώ, χρυσό σαμπανί. Φαίνεται πιο χρυσό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βλέπω στην κάμερα. Δεν είναι τόσο χρυσό. Είναι και σαμπανί και χρυσό. Καταπληκτικό, παιδιά, highlighter. Και αυτό πάρα πολύ οικονομικό. Κρατάει ώρες, απλώνεται πάρα πολύ ωραία. Τι να σας πω, πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό το highlighter. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα τελευταία μου έτσι πραγματάκια που έχω πάρει το τελευταίο διάστημα και μ' αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να τα συζητήσουμε, να σας τα δείξω γιατί με έχουν ενθουσιάσει. Και είναι αυτά λοιπόν τα δύο από L'Oréal. Θα σας πω τι έγινε. Μου είχε τελειώσει το τζέλ καθαρισμού μου. Είχα στο νου μου τέλος πάντων να περάσω από ένα φαρμακείο να πάρω από La Roche-Posay αυτό που ήθελα, όμως έτυχε να είμαι στο σούπερ μάρκετ εκείνη την ώρα πριν το φαρμακείο και βρήκα αυτό εδώ της L'Oréal. Είναι από τη σειρά Revitalift Filler συν ιαλουρονικό οξύ. Είναι ένα τζέλ καθαρισμού το οποίο λέει αναπληρώνει τον όγκο της επιδερμίδας, καθαρίζει και ενυδατώνει και λιένει. Έχει καθαρό ιαλουρονικό μέσα, κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Οι οδηγίες χρήσης τέλος πάντων λέει εφαρμόστε το πρωί και βράδυ σε υγρό πρόσωπο και λαιμό. Κάντε μασάζ με απαλές κυκλικές κινήσεις, αφαιρέστε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, τέλος πάντων καταλαβαίνετε.
λέει ότι έχει καθαρό υαλουρονικό οξύ, ένα ισχυρό δραστικό μόριο που χρησιμοποιείται στη δερματολογία, συμβάλλει στην έντονη ενυδάτωση και σύσφυξη της επιδερμίδας. Καταπληκτικό, παιδιά, καθαριστικό προσώπου. Εμένα το πρόσωπό μου είναι εξοικειωμένο με τα υλουρονικά και όλα αυτά, τέλος πάντων. Ξέρετε, αυτά που έχουν βγει τώρα στη μόδα, οπότε δεν ζωρίστηκα καθόλου στην εφαρμογή του. Εγώ βέβαια να σας πω ότι αυτό το χρησιμοποιώ στην βραδινή μου ρουτίνα, όχι στην πρωινή. Τι να σας πω, καταπληκτικό, αν θέλετε ένα οικονομικό καθαριστικό που να έχει τώρα και αυτά που έχουν βγει πολύ στη μόδα με τα υαλουρονικά κτλ. Ρίξτε του μια ματιά, το βρίσκει σε σούπερ μάρκετ όπως σας είπα, εγώ τουλάχιστον το πήρα στο σούπερ μάρκετ, ξέρετε μπορείτε να το βρείτε και σε άλλα καταστήματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι και για κάθε τύπο του δέρματος, καθαρίζει τα πάντα και επίσης αυτό που και αυτό μου έχει κλέψει την καρδιά, να σας πω τώρα ότι αυτές είναι οι δεύτερες συσκευασίες που έχω πάρει για backup, τα δύο πρώτα που σχεδόν τελειώνουν τάχω στο μπάνιο, αλλά αυτά εδώ τα βρήκα γιατί ετοιμαζόμουν να σας κάνω το βίντεο και σας τα έβαλα, όπως βλέπετε να χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, παιδιά δεν έχω λόγια. Θα σας πω λοιπόν τώρα τι είναι αυτό. Είναι και αυτό από τη L'Oréal, από την ίδια σειρά τη Revitalift. Λέει ότι έχει 5% καθαρό γλυκολικό οξύ. Είναι ένα τόνερ απολέπησης. Χαρίζει λάμψη, απαλότητα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Έχει 5% γλυκολικό οξύ, εκχυλίσματα καρποζιού. Το συγκεκριμένο είναι για καθημερινή χρήση, κατάλληλο για κάθε, και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Ξέρετε ότι το γλυκολικό δεν είναι για όλες τις επιδερμίδες, παρόλα αυτά εδώ λέει ότι είναι κατάλληλο για όλες τις επιδερμίδες. Αυτό εδώ είναι ένα τόνερ, μετά δηλαδή το καθαρισμό σου, μετά όλα αυτά βάζεις και το τόνερ σου. Λέει ότι κάνει και απολέπιση, μην φανταστείτε, ξέρετε αυτή την απολέπιση τώρα που γίνονται με τα γλυκολικά και όλα αυτά, τα πραγματικά είναι πάρα πολύ μόδα νομίζω, παρόλα αυτά όμως κάνουν και δουλίτσα. Καταπληκτικό, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ωραία λειτουργούν αυτά τα δύο συνδυαστικά. Δοκιμάστε τα, πάρτε και απλά μία ήπια κρεμούλα ή δοκιμάστε μία ρετινόλη πολύ απλή, πολύ προσοχή βέβαια στην εισαγωγή της ρετινόλης. Αν θέλετε να μιλήσουμε για ρετινόλη μπορούμε να το κάνουμε σε επόμενα βίντεο. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν τώρα η εποχή δείκνεται πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε δοκιμάστε αυτά τα δύο, πάρτε μια πολύ απλή κρεμούλα και θα δείτε το δέρμα σας πραγματικά να αλλάζει πάρα 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 πολύ, να φωτίζει, να φαίνεται ελαστικό, ενυδατωμένο. Δεν έχω λόγια, δεν το περίμενα ποτέ ότι σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ, χωρίς να θέλω να τα σνομπάρω, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα βρω ένα τόσο καλό καθαριστικό προσώπου και ένα τόσο ωραίο τόνερ, τόσο οικονομικά στο σούπερ μάρκετ. Να σας πω, αυτό εδώ στην απόδοση του καθαρισμού μπορώ να το συγκρίνω άνετα με τη σκληνή, ξέρετε αυτή την πάστα τέλος πάντων που κάνει καταπληκτικό καθαρισμό, που την είχα πολύ παλιότερα, αυτό μου έχει θυμίσει, έτσι νιώθω ότι μου καθαρίζει την επιδερμίδα μου, αλλά χωρίς να μου την ξηραίνει, μου την καθαρίζει, αλλά παράλληλα μου αφήνει μια πολύ πολύ ωραία ενυδάτωση. Δοκιμάστε τα, αν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, να ξεκινήσετε σιγά σιγά με όλα αυτά τα καινούρια που υπάρχουν. Εγώ σας το συστήνω και αυτό και αυτό. Τι να πω άλλο, λοιπόν νομίζω ότι αυτά ήταν τα αγαπημένα μου, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Το τελευταίο διάστημα είναι σχεδόν πράγματα, είναι σχεδόν όλα από αυτά που χρησιμοποιώ καθημερινά, τα περισσότερα δηλαδή από αυτά τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Το βασικότερο είναι πολύ οικονομικά και μπορούμε να τα βρούμε πάρα πάρα πολύ εύκολα όλες μας και εννοείται όλες από Ελλάδα, γιατί πολλές μου στέλνετε και με ρωτάτε ψάχνω αυτό αλλά δεν μπορώ να το βρω στην Ελλάδα, ποιο site του εξωτερικού, αν μπορώ να πληρώσω με αντικαταβολή και γενικότερα σας ζορίζει όλη αυτή η διαδικασία, οπότε επέλεξα το συγκεκριμένο βίντεο, είναι μόνο πράγματα που μπορούμε να βρούμε από εδώ, από την Ελλάδα. Σίγουρα στα επόμενά μου βίντεο θέλω να σας κάνω ένα βίντεο με τα κραγιόν, γιατί τα αγαπάω πάρα πολύ. Σίγουρα θέλω να σας κάνω και άλλα βίντεο για τα μαλλιά, για περιποίηση ή για ρετινόλη και όλα τα σχετικά. Οπότε ναι, πείτε μου από κάτω τι είδους βίντεο θέλετε να δείτε από μένα. Εγώ να σας στείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλί, να σας ευχηθώ και καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε που πρόκειται να μπει. Αν ανέβει το βίντεο αυτό Κυριακή, να μπει από την επόμενη μέρα τέλος πάντων. Σας φιλώ γλυκά, να περνάτε πάρα 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 πολύ όμορφα,
Μην ξεχνάσετε να μου γράψετε από κάτω αν έχετε δοκιμάσει κάτι από αυτά ή αν έχετε δοκιμάσει κάτι από αυτά, δεν σας άρεσε, αλλά έχετε βρει κάτι αντίστοιχο να σας αρέσει πολύ περισσότερο, να πάρω τις ιδέες μου κι εγώ. Εννοείται, μην ξεχάσετε την εγγραφή σας, το like σας, το σχόλιο σας. Ξέρετε, αγαπητοί μου, είναι δωρεάν όλο αυτό και είναι κάτι που με βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Οπότε σας φιλώ να περνάτε πολύ όμορφα, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και από μένα ένα μεγάλο γεια σας.